σωματείου εκτάκτων του υπογείου πολιτισμού, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε άλλωστε, για να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Την νεανική αυτή εξέγερση, διότι το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» 49 χρόνια μετά παραμένει δυστυχώς τραγικά επίκαιρο. Γιατί δεν ήταν απλά μια ομάδα συνταγματαρχών που πήρε την εξουσία. Το σύνθημα άλλωστε «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» που γράφηκε έξω από τις κολόνες του Πολυτεχνείου μαρτυρά ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, όπως και τότε, έστω και τώρα το στηρίζει τη Χούντα. Επειδή το καλύτερο μάθημα ιστορίας και όχι μόνο, που λέει ότι όταν ο λαός θέλει μπορεί να σώσει το λαό. Και γιατί τέλος η απεργία της 9 Νοέμβρη και η πανελλαδική επιτυχία της μας φωνάζει και μας ψιθυρίζει να πούμε σε πάλι ξεκίνημα νέους αγώνες. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος φορέας που θέλει να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα δώσω συνθήματα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και έξω οι βάσεις και όλα αυτά που λέγανε τότε είναι και τώρα και σήμερα επίκαιρα και τιμάμαι τον αγώνα των παιδιών. Αυτά. Δίνουμε και εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δεκανήσου ένα σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετίζουμε τη σημερινή 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και αποδίδουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους εργαζόμενους, τους νεολαίους, τις γυναίκες που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια το Πολυτεχνείο δείχνει το δρόμο για τη δύναμη που έχει ο εργαζόμενος λαός όταν δρά οργανωμένα και αποφασίζει να αποτινάξει από πάνω του τους δυνάσεις του. Παραμένουν επίκαιρα τα συνθήματα που ακούστηκαν εκείνη την περίοδο για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Οδηγός και φάρος ελπίδα για τη συνέχιση του αγώνα μας και σήμερα. Όπως τότε ο λαός πάλεψε για το ψωμί του και το κατέκτησε μέσα από αγώνες, έτσι και σήμερα τα σωματεία και οι εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά και παλεύουν για φθηνά τρόφιμα, φθηνό ρεύμα και βενζίνη. Δεν συμβιβαζόμαστε με βάουτσερ και πας για εμάς, ενώ για τους λίγους βρέχει δισεκατομμύρια ευρώ από όλες τις μεριές. Παραμένουν επίκαιρα τα συνθήματα που γράφτηκαν στις φίλες του Πολυτεχνείου, έξω το ΝΑΤΟ, έξω ΗΠΑ, που όσο και να προσπαθούν διάφοροι να τα σβήσουν από τη μνήμη του λαού μας, αυτά ξαναγράφονται και αποκαλύπτουν ότι όπως και τότε, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι έτσι και σήμερα τη γη ξαναμοιράζουν και με τον λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, δίνοντας γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, βάζει το λαό της Ελλάδας σε επικίνδυνες εξελίξεις. Αμερική, Ρωσία, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται για τα φέτη το ψωμί και εμείς πρωτοφωνάζουμε. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών υπεριαλιστών. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο. Να κλείσουν άμεσα όλες οι αμερικανοτοϊκές βάσεις θανάτου, να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο, τη Σούδα και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, να καταργηθεί τώρα η Ελλοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, ενώ κανένας φαντάρος να μην βρίσκεται έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Ποτέ δεν θα χωνέψουμε οι θάλασσές μας, το Αιγαίο, να μετατρέπονται από στιγμές χαλάρωσης σε εικόνες φρίκης με τους χιλιάδες νεκρούς θαλασσοπνιγμένους να γεμίζουν οι ακτές μας με αϊλάν και με παιδικά κορμιά όπως και σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες με ακόμα έναν θάνατο να καταγράφεται στη μακάβρια λίστα στη θάλασσά μας. Έχουν ευθύνη αυτοί που υπογράφουν συμφωνίες εγκλωβισμού και καταδικάζουν σε θάνατο χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που αναζητούν όχι απλά μια καλύτερη ζωή, αλλά την ίδια τη ζωή. Φτάνει! Όχι άλλοι νεκροί! Να δυναμώσει η πάλη μας για κατάργηση συνθήκης του Δουβλίνου 1 και 2, τώρα να φτιαχτούν υπηρεσίες ασύλου στην Τουρκία, να κλείσουν τα στρατόπεδα φυλακές στη χώρα μας, να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους με ασφάλεια και με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σήμερα έχει οριμάσει πλέον ο καιρός οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σε εξελίξεις. Η ανάπτυξη που έταζαν οι χθεσινοί και που τάζουν οι σημερινοί κυβερνώντες
περνάει μέσα από τσακισμένα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Ενώ αποδείχθηκε και με τη σεζόν ρεκόρ που σπάει τα ρεκόρ κερδών και αριθμών, αλλά τσακίζει τις ζωές μας, τις ζωές των εργατών. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτούς που μας παίρνουν την μπουκιά από το στόμα, που αφήνουν τα παιδιά μας να παγώνουν στα σχολεία, να πεινάνε, που μας αφήνουν χωρίς γιατρούς. Η απεργία της προηγούμενης εβδομάδας στην 9η Νοέμβρη απέδειξε ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν αποδεχόμαστε την παρηχημονιά τους. Η υπομονή μας τέλειωσε. Θέλουμε να ζήσουμε. Όχι μια χαμοζωή, αλλά μια ζωή καλύτερη, με δικαιώματα, υγεία, παιδεία, πολιτισμό και ειρήνη. Ο δρόμος άνοιξε, η συνέχεια θα δοθεί στους χώρους δουλειάς. Για δουλειά με αξιοπρέπεια, με αυξήσεις στους μισθούς, κλαδικές συμβάσεις υποχρεωτικές, με κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο η στάση των παιδιών μας, των μαθητών του νησιού μας ΣΚΟ, κόντρα στις φωνές που τους καλούν να συμβιβαστούν. Με παιδεία που δεν αντιστοιχεί στη δυνατότητα της εποχής και που φιλτράρει τους μαθητές ανάλογα με το βάθος της τσέπης των οικογενειών τους, ενώ εμείς τους καλούμε να μην το βάζουν κάτω. Τα αιτήματά τους, τόσο για ασφαλές και σύγχρονο οδικό κτίριο, για σύγχρονο νοσοκομείο πλήρως τελεχωμένο, για ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων και ανακαίνιση των παλιότερων, για κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης αγωγής και πολλά άλλα, είναι δίκαια και αυτονόητα. Τους καλούμε να μην το βάλουν κάτω, να συναντηθούν με τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς τους, με το ταξικό εργατικό κίνημα, ώστε από κοινή βάση να αγωνιστούμε για μια κοινωνία στον πόη των αναγκών μας. Μόνο ο συνεχής, συνεπής, οργανωμένος και διεκδικητικός αγώνας των εργαζομένων, ο αγώνας αντίστασης και αντεπίδεσης σε όλους τους κλάδους και χώρους δουλειάς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα στοχεύει το ταξικό μας αντίπαλο, μπορεί να φωτίσει τη διέξοδο για την οποία πάλεψε ο λαός στο Πολυτεχνείο. Βαδίζοντας στον δρόμο του Νοέμβρη, παίρνουμε θέσεις μάχης. Δεν αναμένουμε για σωτήρες, εμείς θα δώσουμε τη λύση. Η Βίτα με δω δεκανήσου για τη 49η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές που καθημερινά με τη συνεπή αγωνιστική του στάση δίνουν συνέχεια, διέξοδο και προοπτική στις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας, χαιρετίζουν και τιμούν τη 49η επέτειο από τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου του Νοέμβρη του 1973. Η αγωνιστική παρακαταθήκη του διδακτορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στη φασιστική, αμερικανοκρατορική, απριλιανή δικτατορία και συνεπής αλήγηση στάσης των χιλιάδων εργαζομένων, νέων γυναικών στις εξορίες, στα μπουντρούμια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤΕΣΑ, παραμένουν οδηγός και έμπνευση για το δικό μας καθημερινό βηματισμό. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργατών και εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που μέσα από τις γραμμές των συνδικάτων συμμετέχουν μαζικά στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, στις απεργίες και τις απεργιακές κεντρώσεις, ενάντια στο κύμα ακρίβειας που πνίγει το λαϊκό εισόδημα, που διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, ζωή και δουλειά με δικαιώματα, τιμούν με τον καλύτερο τρόπο τη λαϊκή εξέγερση. Τα αντιπεριαλιστικά συνθήματα που γράφτηκαν στις πύλες του Πολυτεχνείου και το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» που ηχούσε στους δρόμους και τους χώρους δουλειάς την περίοδο της Χούντας παραμένουν επίκαιρα, προσαρμοσμένες στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που ζει ο εργαζόμενος λαός. Το Πολυτεχνείο μας καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι, να διαδηλώσουμε ενάντια στον πόλεμο και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ουκρανία απέναντι στα υπεριαλιστικά μπλοκ που είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ρωσία, που δολοφονούν αμάχους, παίρνουν προσφυγιά και σκορπούν φτώχεια και πείνα σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα το αίτημα για απεμπλοκή της χώρας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και από τον πόλεμο που εξελίσσεται αμύωτα, με εξάρσεις και υφέσεις, να σταματήσει η παροχή γη και είδωρ στους εκμεταλλευτές μας και στις πολεμικές τους μηχανές που μετατρέπουν τις υποδομές της χώρας, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια σε ορμητήρια πολέμου αλλά και πιθανούς στόχους. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή.
αυτοί που μιλούν σήμερα για παροχημονιές, για να εξασφαλίσουν την άνοιξη της κερδοφορίας τους, λογαριάζουν χωρίς τον βασικό παραγωγό του πλούτου, χωρίς τα εκατομμύρια των εργατών στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, χωρίς την εργασία, τον υδρότα και το μυαλό των εργαζομένων, τίποτα δεν θα προχωρούσε προς τα μπρος. Τίποτα δεν θα λειτουργούσε. Τίποτα δεν θα βρισκόταν σε κίνηση. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, με καλάθια της ντροπής, με βάουτσερ και πας, με τα επιδόματα κροϊδία των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε το λογαριασμό της ενέργειας από τις πράσινες business τους που ονομάζουν πράσινη ανάπτυξη. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε τις κρίσεις τους, την ανάπτυξή τους, τους πολέμους τους. Η απεργία στις 9 Νοέμβρη απέδειξε ότι ο λαός μπορεί να έρθει στο προσκήνιο. Η συγκλονιστική συμμετοχή των εργαζομένων δείχνει τον δρόμο της σύγκρουσης με τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κυβέρνηση. Στο διεκδικητικό αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις για φτηνό ρεύμα και τρόφιμα. Οι αγώνες των εκπαιδευτικών για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα εμπνέοντα από το διαχρονικό σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Σήμερα, απέναντι σε ένα σύστημα που σαπίζει και δείχνει με τραγικό τρόπο το απάνθρωπο πρόσωπό του, απέναντι στην πολιτική που σπέρνει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά, μοναδική διέξοδος είναι ο συνεχής, συνεπής, ταξικός αγώνας αντίστασης και αντεπίθεσης. Η οργάνωσή μας, η διεκδικητική πάλι σε κλάδους και χώρους δουλειάς. Είναι ο αγώνας που θα στοχεύει στο κέντρο τον ταξικό αντίπαλο, στους επιχειρηματικούς ομίλους και το πολιτικό προσωπικό τους. Ο αγώνας δηλαδή για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έτσι τιμάμε εμείς τους νεκρούς της αντιδακτορικής πάλης και τους αγώνες τους. Το Πολυτεχνείο ζει, μας εμπνέει, μας οδηγεί.